Για ακόμα μία φορά, τα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είδαν ότι επί κυβέρνησης Κυριάκου Μιτσοτάκη οι πολίτες έχουν λεφτά να δαπανούν παρά την τρομακτική ακρίβεια γιατί ορισμένοι επέλεξαν να μεταβούν στους τόπους καταγωγής τους το τρίμερο του Πάσχα. Τα μέσα μιλούσαν για τη μεγαλύτερη έξοδο των τελευταίων δέκα ετών, αλλά μάλλον δεν είχαν σωστή ενημέρωση. Σε σχέση με το 2017, η φετινή έξοδος είχε 345.000 αυτοκίνητα λιγότερα. Έτσι, ακόμα ένας βολικός μύθος δημιουργήθηκε για να δείξει την ευμάρεια που έχουν οι πολίτες. Από τα ίδια τα άρθρα, το 2017, που ο κόσμος βίωνε το σκληρότερο μνημόνιο, η έξοδος του Πάσχα ήταν με 770.000 αυτοκίνητα, ενώ φέτος Πολλά πηγαίνουν πολύ καλά στην οικονομία, η έξοδος είχε 425.000 αυτοκίνητα. Δεν είναι άλλωστε τυχαία η προσπάθεια του ίδιου του Πρωθυπουργού που στην συνέντευξή του στον Αντώνη Σρόιτερ δήλωσε για το ζήτημα ότι οι πολίτες έχουν χρήματα για να κάνουν τέτοια ταξίδια.